στερείστε κάθε σοβαρότητα. Και δεν στερείται μόνο το, ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στερείστε και πλέον και οι κάτοικοι της συνδικής, δεν εξηγούμαστε, που τα ανέχεστε όλα αυτά. Που τα ανέχεστε. Έχετε μια αντιπολίτευση εκεί, από τους υπόλοιπους συνδυασμούς, που δίνει έναν αγώνα και ακούτε και το Δήμαρχο σου λέει και Αισιχτήρ, τρελή τη μία, την παλαβή την άλλη και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Και βγαίνει και ο, δεν ξέρω αν το έχει ετοιμάσει να το βλέπει, ήθελα να το βλέπαμε γι' αυτό. Α, ο πρόεδρος των Λουτρών. Τον κύριο Τρίφωνα. Συνδική ΔΑΕ. Που λέει, με είπε ο Δήμαρχος, λέει, να κάνω διαφάνεια. Τρελαθούμε. Πού είδατε διαφάνεια. Το μόνο πράγμα που δεν έχει το Δημοτικό Συμβούλιο Σιδηροκάστρου είναι διαφάνεια. Σε ό,τι ρωτήθηκε ο Δήμαρχος δεν απάντησε. Ναι, τα Λουτρά είναι μια άλλη. Μια άλλη. Κυρία εντολή λέει από τον Δήμαρχο. Ναι. Δηλαδή στα Λουτρά τον έπιασε η διαφάνεια. Ή τον έπιασαν οι απίστευτοι διάλογοι που είχε με τον πρώην λογιστή. Και αφού διαπιστώθηκε ένα έλλειμμα, αναγκαστικά μπαίνει, τεράστιο έλλειμμα, και μπαίνει αναγκαστικά. Τώρα, ποιος ήθελε να τακτοποιήσει οικογενειακές υποχρεώσεις ή όχι, που ακούγονται πολλά εκεί στην περιοχή. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το ακούσουμε τον κύριο Τρίφωνα. Βεβαίως θέλω να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο των Λουτρών, τον κύριο. Και με όλο τον σεβασμό θα του πούμε ότι δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο κύριος Τρίφωνα. Με όλο τον σεβασμό στο πρόσωπο του, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο αυτόν. Από την ημέρα που ανέλαβα, εντόπισα ένα διαθέσιμο ταμείο. Αμέσως ενημέρωσα τον μονομέτωχο που είναι και ο Δήμαρχος και μου έδωσε ξεκάθαρη εντολή, διαφάνεια και μόνο διαφάνεια. Από τότε ξεκίνησα τις διαδικασίες να βρω προσφορές από ορκωτούς λογιστές. Περάσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο την πιο οικονομική προσφορά και ήδη το έχει αναλάβει ο ορκωτός λογιστής. Από την περασμένη εβδομάδα δουλεύουν πάνω σε αυτό και ευελπιστώ ότι θα διαρκέσει γύρω στους 2 μήνες μέχρι να βγει και η απόφαση των ορκωτολογιστών. Γίνεται τώρα έλεγχος για το τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο. Φυσικά. Τα πάντα. Τα πάντα. Ένας ξεκάθαρος έλεγχος που είναι από το, που έχω απαιτήσει εγώ να γίνει από το 2014 μέχρι και το 2019. Υπάρχει αυτό που λέμε ταμιακό έλλειμμα. Αυτό δεν μπορώ να σας πω ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο, αν δεν έχω την απάντηση από τον ορκωτολογιστή. Στην αντιπολίτευση απάντησα μόνο ότι όταν θα έχω την ξεκάθαρη εικόνα από τον ορκωτολογιστή, θα βγουν όλα στο φως. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο, σαν κύριος Πρόεδρος, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και τη στιγμή που πήρα εγώ ξεκάθαρη εντολή από τον μονομέτωχο, διαφάνεια και μόνο διαφάνεια. Εάν θέλουμε. Καταρχήν, δεν ξαναλέω, ελπίζω πράγματι να θέλει τη διαφάνεια ο πρόεδρος της Συνδικής ΔΕΗ, γιατί το Δήμαρχο είμαι σίγουρος ότι δεν. Διότι αν δεν ήθελε διαφάνεια και αν ήταν άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης του Δήμου, θα έπρεπε να σέβεται το Δημοτικό Συμβούλιο, να ακούει τις ερωτήσεις, να τις απαντάει τις ερωτήσεις, να σέβεται τις διαδικασίες ορκωμοσίας και όχι να το έχει κάνει εκεί μπέστε σκύλια, λέστε και ληστικά μη δίνεται. Όποιος θέλει ορκίζονταν, όποτε θέλει ορκίζονταν. Έτσι, να τηρούσε τις διαδικασίες ή τουλάχιστον αν δεν τηρήθηκαν σε κάποια πλευρά να έλεγε ρε παιδιά ξέρετε κάτι. Εντάξει, σεβόμαστε την ορκωμοσία, αλλά μια τυπική διαδικασία δεν μπορούσε η πρόεδρος να εργάζει και την όρεξε κάποια άλλη στιγμή. Δεν πειράζει, εντάξει, μην το κάνουν τώρα θέμα. Έτσι, αλλά όχι να βγάζει παλαβούς όσους λένε μα δεν ορκίστηκε, μα αφού εργάζονταν. Ή να βγαίνουν φωτογραφίες με ανοιξιάτικα φουστανάκια και ορκίστηκα με κάποια άλλη ώρα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμός δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος έχει μπερδέψει τη στρατιωτική του καριέρα με ότι εγώ είμαι ο άρχος, εγώ αποφασίζω και διατάσω. Το αποφασίζω και διατάσω όμως ο λαός το 1974 έδωσε μια λύση και είπε δεν υπάρχουμε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε, έχουμε δημοκρατία. Και θα σέβεσαι τα όργανα του Δημοτικού Συμβούλιου. Έτσι. Δεν τα σέβεται. Δεν τα σέβεται. Δεν σέβεται καμιά διαδικασία. Τίποτα. Τώρα, εάν, επειδή εγώ το ψάξα το θέμα, το θα βάλουμε ορκωτολογιστή, ακούει ο κόσμος ορκωτολογιστή και νομίζει ότι δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να φτάσουν. Έτσι, ένας ορκωτός λογιστής μπορεί να, δηλαδή, τι ελέγχει και μέχρι πού μπορεί να ελέγξει πράγματα. Γιατί ακούσαμε ότι από το 2014 μέχρι σήμερα θέλουν να ελεγχθεί μέσα. Ξέρεις κάτι, όταν θέλεις να κάνεις κάτι, συστήνεις επιτροπές. Γιατί από το 2014 ήταν το έλλειμμα. Προφανώς το τελευταίο καιρό ήταν το έλλειμμα. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό. Mm-hmm. Αλλά εγώ θα έλεγα, εάν όντας θέλετε διαφάνεια, σε όλη τη διαδικασία να μετέχει. Stop. Ναι, πείτε. Να μετέχει
και μία αντιπροσωπεία της, του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή να υπάρξει μία επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, που να ελέγχουν την όλη διαδικασία και να ενημερώνονται, αλλά και να ενημερώνουν τον ορκωτό λογιστή σε ποιο σημείο πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Διότι βάλε τώρα έναν λογιστή, ο οποίος θα κρατήσει 2 μήνες, 3 αυτή η διαδικασία, μου θυμίζει λίγο καλένδες. Και κάποιοι μου είπαν ότι εξαρτάται τι καλείται να ελέγξει ο ορκωτός λογιστής. Δύσκολα, λέει, θα μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Μου είπαν αυτοί που γνωρίζουν από αυτά τα σημεία. Αυτά λοιπόν. Και για το θέμα, και θα έχουμε σύντομα.